Κωστά, πώς είναι η ζωή χωρίς τον Πρίντεζη? Δεν με έπιασε πολύ απρότιμη μέσα. Εντάξει, ο Γιώργος δεν είναι πέρα από φίλος, πέρα από συμπαίκτης ήταν φίλος. Ήταν πολλές οι στιγμές, πολλές οι καθημερινότητες, πολλά τα βράδια στα ξενοδοχεία και εκτός ομάδας. Ακόμα υπάρχουν, αλλά ξέρεις, όταν είσαι στον ίδιο κύκλο με το ίδιο πρόγραμμα, είναι ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο δεμένο και ακόμα πιο όμορφο, είναι ακόμα πιο πολλές οι ώρες. Νομίζω μας είχε βαρθεί και αυτός λίγο να μας βλέπει τόσο πολύ. Και λέει, δεν φεύγω, λέει, να πάω να κάτσω στη Σύρο, να κάνω τα μπανάκια μου. Τώρα κάνει χειμώνα καλοκαίρι, άμα τον έχετε δει. Εντάξει, μια χαρά. Πώς ήταν η ζωή με τον Πρίντεζη? Πολύ εύκολη. Ο Γιώργος, είχα την ευτυχία και την τύχη να το γνωρίσω μικρό παιδί. Και αυτός νέος, η διαφορά μας δεν είναι μεγάλη. Αλλά η στάση του, ο τρόπος του, ο χαρακτήρας του σε φέρανε πιο κοντά του και είχε πάντα αυτό το παρεΐστικο, το να δέσει την παρέα, το να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί, το να μην ξεχωρίζει μικρή, μεγάλη και όλα αυτά. Ήταν ένα παιδί μέσα του από τότε που το γνώρισα εγώ μέχρι ακόμα και σήμερα. Πόσο σημαντικό είναι, είσαι αρχηγός του Ολυμπιακού, πόσο σημαντικό είναι για τους παίχτες να ξέρουν ότι ο σύλλογος τους αποδίδει αυτά που τους πρέπουν? Νομίζω ότι μιλάμε για μια περίπτωση όπως και του Βασίλη πέρυσι που δεν νομίζω ότι γινόταν διαφορετικά. Είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, είναι Ολυμπιακός, αγάπησε τον Ολυμπιακό, αγαπήθηκε από τον Ολυμπιακό. Είναι ένα παράδειγμα όχι μόνο για τα παιδιά του Ολυμπιακού που ξεκινάνε από τις ακαδημίες τώρα, αλλά και για όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, για την εργατικότητά του, για το χαρακτήρα του, για αυτό που είναι σαν και αυτά που πρεσβεύει σαν άνθρωπος. Είναι ένα στολίδι για το ελληνικό μπάσκετ και το μπάσκετ μόνο κέρδισε από τον άνθρωπο Γιώργο Πρίντεζη. Ποια είναι η πιο χαρακτηριστική, ίσως και αστεία ιστορία που μοιράζει με δικούς ανθρώπους από τη συνύπαρξη με τον Γιώργο Πρίντεζη? Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι να βγαίνουν προς τα έξω. Δεν είναι. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές οι στιγμές. Ξέρεις, πολλές φορές όταν βρίσκεσαι μπροστά στο μικρόφωνο και πρέπει να τα πεις, αυτές οι στιγμές έχουν την τάση να πάνε σε ένα μικρό ντουλαπάκι να κλειδώνονται και να μην σου έρχονται με τίποτα. Συγγνώμη. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να έρθει μια χαρακτηριστική, αλλά ήταν πολλές στιγμές. Χαρακτηριστικότατο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ήταν σε ένα ρεπό της μίας ημέρας να πάρουμε το σκάφος, να πάμε στην Αίγινα, να πάμε κάπου στο Αγκίστρι, να φάμε όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε ένα όμορφο κλίμα, ένα παρεΐστικο κλίμα και να νιώθουμε σαν να έχουμε φύγει αντί για ένα βράδυ, τρεις ολόκληρες μέρες, μια εβδομάδα. Ναι. Έζησες την περσινή γιορτή για τον Βασίλη, ζεις την φετινή για τον Γιώργο. Ονειρεύεσαι τη δική σου γιορτή, είναι ακόμη αρκετά μακριά? Σίγουρα είναι αρκετά μακριά. Αλλά το ότι έχει γίνει για τον Βασίλη και για τον Γιώργο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαι ο επόμενος ή το οτιδήποτε. Αυτά τα δύο παιδιά το αξίζουν και με το παραπάνω. Αν ποτέ έχω αυτή την τιμή, θα είναι τεράστια τιμή για μένα το να μπω πλάι σε αυτά τα δύο παιδιά. Και ας παραμείνουμε σε αυτό που είναι αυτό το διήμερο, είναι για τον Γιώργο και μόνο για τον Γιώργο. Ευχαριστώ.